Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, στη μνήμη του Παύλου Φίσα, στη μνήμη του 19χρονου Άλκη, στη μνήμη όλων αυτών των θυμάτων, φασιστικών, ναζιστικών εγκληματικών επιθέσεων ενός λεπτού στη γη. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τα εργατικά σωματεία της πόλης δηλώνουμε δυναμικό παρόν στο σημερινό αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Στέλνουμε ξανά ένα αποφασιστικό μήνυμα. Οι φασίστες δεν έχουν θέση στον έβοσμο, στα λαϊκά σπίτια και στα σχολεία. Δεν έχουν θέση πουθενά. Δεν ανεχόμαστε μαχαιροβγάτες να κυκλοφορούν στις γειτονιές μας, στα σχολεία των παιδιών μας. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μολύνουν τα παιδιά μας με τις άπιες ιδέες τους. Η αποτρόπαια δολοφονία του 19χρονου Άλκη μας προκαλεί οργή και αγανάκτηση. Στις εργατικές μας γειτονιές δεν επιτρέπουμε να ρέει το φασιστικό δηλητήριο. Οι συμμορήτικες ενέργειές τους θα βρουν απέναντί τους όλο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Δεν ανεχόμαστε ακροδεξιούς τραμπούκους, δολοφόνους, να το παίζουν τα είδες μέσα και έξω από τα σχολιά, στις πλατείες μας, στους χώρους δουλειάς, πουθενά. Τα θρασίμυλα φασιστοειδή επιλέγουν να χτυπούν καταδρομικά, πολλοί εναντίον λίγων, αφού δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν με το οργανωμένο κίνημα. Ξέρουν καλά πως θα τους καταπιεί. Συγχαίνονται κάθε έννοια οργάνωσης αγώνα. Βάζουν στο στόχαστρο όποιος σηκώνει κεφάλι, τους μαθητές που αγωνίζονται, αλλά και τα θύματα της αδικίας και της εκμετάλλευσης, προσφυγόπουλα, μετανάστες και όποιον αυτοί βλέπουν διαφορετικό. Σαν πιστά σκυλιά του συστήματος που πάντα τρέχουν να βοηθήσουν το αφεντικό τους, τους ενοχλούν όσοι αντιστέκονται και παλεύουν για να ζει ο λαός μας με αξιοπρέπεια, για να είναι σε θέση το 2022 να εικονοποιεί τις ανάγκες του για δουλειά, υγεία, μόρφωση και όχι αυτές να θεωρούνται κόστος. Αν κάποιο βολεύει η δράση τους, είναι το ίδιο σύστημα, την κυβέρνηση και τα παιδικά. Θέλουν τα παιδιά μας φοβισμένα, με το κεφάλι κάτω, γιατί ξέρουν πολύ καλά, και αυτό είναι που τρέμουν, πως αν συναντηθούν οι ριζοσπαστικές ιδέες με τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών, θα γίνουν επικίνδυνες για το σύστημα. Θα τσακίσουν μια και καλή και αυτούς και τα παιδικά τους. Είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα τους αφήσουμε να δηλητηριάζουν τα παιδιά μας, να βρωμίζουν τις γειτονιές μας. Ξέρουμε και τους εχθρούς τους και τους φίλους τους, τους εργοδότες και τους εφοπλιστές. Για αυτούς φτιάχναμε εμπορικά γραφεία. Για τους εφοπλιστές μιλούσαν οι χρυσαυγίτες στη Βουλή, ενώ χτυπούσαν πρωτοπόρους συνδικαλιστές, όπως και τώρα χτυπάνε πρωτοπόρους μαθητές. Η στάση της κυβέρνησης, της αστυνομίας και όλου του κρατικού μηχανισμού δίνει αέρα στα πανιά των ακροδεξιών φασισταριών. Όταν οι μαθητές αγωνίζονται, όταν οι φοιτητές διεκδικούν, όταν οι εργαζόμενοι απεργούν, κυβέρνηση και αστυνομία είναι πανέτοιμοι να τους αντιμετωπίσουν με ΜΑΤ, κλούβες και κοινόπιε. Τα αντανακλαστικά τους όπως δεν είναι τα ίδια όταν τραμπούκοι μαχαιροβγάτες κυκλοφορούν στα σχολεία, επιτίθονται σε αγωνιστές και σε προσφυγόπουλα. Το εργατικό λαϊκό κίνημα είναι αυτό που μπορεί να τους συντρίψει. Οι μαθητές δεν είναι μόνοι τους. Έχουν όλη την εργατική τάξη στο πλευρό τους. Εμείς οι ίδιοι είμαστε το χέρι που θα τους ξυλώσει. Γιατί αποτελούν το βρώμικο, οπλισμένο χέρι των αφεντικών μας. Χέρι του συστήματος. Δεν τους αφήνουμε ούτε σπιθανή χώρο για να ξεβιτίζουν. Ούτε χαραμάδα για να ρίξουν το δηλητήριό τους. Οι γειτονιές μας θα καθαρίσουν από τις βρώμικες ιδέες τους. Τους στέλνουν εκεί που ανήκουν. Στο περιθώριο της κοινωνίας και στα σκουπίδια της ιστορίας. Με τη δική μας δράση θα φροντίσουν οι φασίστες στον έβοσμο και σε όλη την πόλη να μείνουν κρυμμένοι στις φωνές τους. Δεν επιτρέπουμε ούτε εκατοστό ανοχής στο φόβο και τον τρόπο των ναζιστικών συμμοριών. Απαντάμε μαζικά και οργανωμένα ώστε να μην βρίσκουν τόπο να σταθούν. Τους απομονώνουμε σε κάθε σχολείο, σχολή, κάθε χώρο δουλειάς και γειτονιά.
Το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα θα δώσει και ακόμα μια φορά την απάντηση που αξίζει στα σκυλιά του σάπιου συστήματος. Γεια σας.